Η αρμονική συνύπαρξη της μουσικής και άλλων ήχων συνθέτουν τα έργα του πολυβραβευμένου Κύπριου συνθέτη Μάριου Ιωάννου Ηλία, ο οποίος διαπρέπει στο εξωτερικό. Πάμε να δούμε πώς, επιστρατεύοντας τις δυνατότητες που προσφέρει η τεχνολογία αλλά και η σύγχρονη μουσική, σκιαγραφεί πορτρέτα πόλεων με εντυπωσιακά αποτελέσματα. Ο ήχος του Κιώτο είναι το νέο πολύ αναμενόμενο έργο του συνθέτη Μάριου Ιωάννου Ηλία. Ένα μουσικό πορτρέτο της πολιτιστικής πρωτεύουσας της Ιαπωνίας. Ο Μάριος Ιωάννου Ηλία ταξιδεύει σε διάφορα σημεία της πόλης μαζί με την ομάδα του συλλέγοντας ήχους και εικόνες. Από τη μία υπάρχει μουσική εκτέλεση με τους μουσικούς. Είναι έργα τα οποία γράφω συγκεκριμένα για τα διάφορα σύνολα και εκτελώνται σε αυτούς τους χώρους από τους διάφορους μουσικούς. Ταυτόχρονα χρησιμοποιούνται και οι ήχοι που είναι στα εντόστια. Είναι ήχοι οι οποίοι αποτυπώνουν τον χαρακτήρα της ίδιας της πόλης. Π.χ. μπορεί να είναι διάφορες μορφές νερού. Το πορτρέτο του Κιώτο ακολουθεί αυτό του Βλαδιβοστόκ, μιας ιδιαίτερης πόλης της πρώην Σοβιετικής Ένωσης. Αυτή τη στιγμή έχουν προσθεθεί δύο νέα έργα, ένα στο Κόμπε και ένα, που είναι, θα είναι και ένα ρεκόρ Guinness με έναν πολύ συγκεκριμένο όργανο και ταυτόχρονα μια νέα συνεργασία που προκύψε το Πανεπιστήμιο της Οσάκα. Θα θέλατε να κάνετε κάτι παρόμοιο στην Κύπρο? Παντού μπορεί να γίνει κάτι. Δεν υπάρχουν γεωγραφικοί περιορισμοί σε μέγεθος, είτε είναι μικρόν, είτε μεγάλων, είτε είναι δύσκολο, είτε εύκολο. Όπως μας λέει ο συνθέτης, ο πολιτισμός στο ανάλογο πλαίσιο μπορεί τόσο να έχει μεγάλη ανταπόκριση, όσο και να φέρει κέρδη, αρκεί να υπάρχει πίστη και στήριξη.